νομίζω ότι δεν χρειάζεται πραγματικά να ξοδέψουμε πολύ χρόνο στη συζήτησή μας για αυτό το θέμα. Όχι, είναι ένα θέμα συζήτησης. Ο ελληνικός λαός έχει στείλει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες και στα σκουπίδια το θρόνο και τη βασιλεία. Γιατί ακριβώς συνδέεται και με πολύ σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας, με ένα βρώμικο, δολοφονικό θα έλεγα ρόλο. Και πράγματι ο ελληνικός λαός δεν τα ξεχνά, δεν πρέπει να τα ξεχνά και πολύ περισσότερο πρέπει να συζητά πλατιά και ιδιαίτερα με την νεολαία για αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με τις δηλώσεις του και τις επιλογές του αν θα πάει ή δεν θα πάει στην κηδεία παίρνει την πολιτική ευθύνη μιας τέτοιας επιλογής και νομίζω ότι το βασικό είναι σήμερα να αλίμονο εάν το 2023 η διαχωριστική γραμμή για αυτό που θα συζητάμε σε αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο τα τεράστια προβλήματα που συσσωρεύονται σε βάρος του ελληνικού λαού, αν η διαχωριστική γραμμή θα είναι υπέρ ή κατά της βασιλείας. Έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα, έχει κλείσει οριστικά. Θεωρείτε δηλαδή ότι συγκεκαλυμμένα εκείνη η γραμμή της συζήτησης, ακόμα και αν δεν πάντως, το λένε. Δεν ξέρω αν αυτή η γραμμή της συζήτησης ή όχι, αλλά εδώ και δύο μέρες παρακολουθούμε και στα κανάλια και μια αντιπαράθεση που κατά τη γνώμη μας δεν έχει καμία σχέση με την ουσία αυτών που θα έπρεπε να συζητάμε, με τα προβλήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός και τη στάση των πολιτικών κομμάτων απέναντι σε αυτά. Γιατί η απάντηση έχει δοθεί για το ρόλο του θρόνου και της βασιλείας και δεν επιδέχεται καμία άλλη συζήτηση. Εσείς στα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπετε διαφορές ανάμεσα στην προσέγγιση, ανάμεσα από την προσέγγιση του θέματος. Υπάρχουν. Βλέπω ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή, κοινή φωνή, λίγο πολύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ΚΚΕ. Είπα και από την αρχή ότι ο καθένας αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της τάσης του και των δηλώσεών του. Η κηδεία είναι μπροστά μας, ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, θα το επιλέξουν και θα πάρουν την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής τους. Mm-hmm. Να δούμε και τη στάση των μέσων ενημέρωσης. Εγώ θα το πω αυτό, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα που πουλάει έτσι ή αλλιώς, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μια κάλυψη ευρύτατη, εκτενέστατη από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τους ιδιωτικούς. Δεν ξέρω, η ΕΡΤ θα το παίξει πιο ισορροπημένα. Πάντως, επιτρέψτε μου, είναι προκλητικό, επειδή έχουμε ξαναζήσει και με άλλους βασιλιάδες κτλ. Όλη αυτή η εικόνα της πολυτέλειας και όλο αυτό που θα συνοδεύσει και αυτή την κηδεία ενός θέος βασιλιά με το ρόλο που είχε απέναντι σε ένα λαό που στενάζει. Είναι προκλητικό. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Νομίζω ότι η κούρσα των εξοπλισμών είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και χρόνια. Σταθερά και μόνιμα και αφορά τις δεσμεύσεις που δεν έχει αμφισβητήσει καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα στο 2% του ΑΕΠ του νατοϊκού εξοπλισμού. Μάλιστα όλες οι κυβερνήσεις περηφανεύονται για το πόσο ψηλά στη θέση των νατοϊκών δυνάμεων είναι από τις πρώτες θέσεις στους αντίστοιχους εξοπλισμούς. Στις δαπάνες για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας αλλά εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα ανατοϊκά τα σχέδια του ΝΑΤΟ, μια σειρά εμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Άλλωστε και οι δυο τους, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές, δεν έχουν διαφωνήσει, για παράδειγμα, για την αποστολή όπλων στον εμπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα. Ο λαός έχει πείρα και νομίζω ότι αυτή η αντιπαράθεση. Έχουμε διαφωνήσει εμείς νομίζω για τον πόλεμο της Ουκρανίας, αποστολή όπλων. Ναι, να μην σταλεί απευθείας. Δεν θέλω να σας διακόπτω. Αλλά νομίζω αυτό δεν είναι ειλικρινές. Είναι ειλικρινέστατο, γιατί μπορεί να διαφωνήσετε με την αποστολή όπλων απευθείας, είπατε ότι μπορεί να γίνει μέσω του Ευρωστρατού. Δηλαδή η διαφορά θα είναι με ποιο τρόπο θα πάνε τα όπλα στην Ουκρανία. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Αν θα πάνε μέσω της θεσμικής κάλυψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θα πάνε απευθείας. Καταρχήν, τώρα είναι και μια ολόκληρη συζήτηση το πώς θα ορίσουμε ποια είναι η μεσαία τάξη. Κατά τη γνώμη μας, η συζήτηση που γίνεται για τη μεσαία τάξη στην πραγματικότητα αφορά τις ανάγκες ανώτερων στρωμάτων, αυτό που λέμε μεσαία τάξη κτλ., τις οποίες προσπαθούν να τους παρουσιάσουν ως αιτήματα και των λαϊκών στρωμάτων των εργαζομένων. Και μιας και μιλάμε για τα ζητήματα της ακρίβειας και για το καλάθι του νοικοκυριού, τα διάφορα πάστα επιδόματα, έχουν αποδειχθεί το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Και αν ο πληθωρισμός είναι μισό πάνω ή μισό κάτω, πάντως οι εργαζόμενοι δεν βλέπουν καμιά αλλαγή στην τσέπη τους.
και όταν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ και όταν θα πάνε στο βενζινάδικο και όταν θα πληρώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος. Για μας το κρίσιμο είναι να συζητήσουμε τις αιτίες όλων αυτών και όχι αν θέλετε μια συζήτηση πόσο πάνω και πόσο κάτω. Και εδώ πέρα... Άρα εσείς προτείνετε μια παρέμβαση στον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής ενέργειας, στο πώς πάνε από το χωράφι στο ράφι. Πρέπει να συζητήσουμε τις αιτίες, γιατί για παράδειγμα η αύξηση των λογαριασμών ρεύματος και η αύξηση της ενέργειας, που γίνεται και μια προσπάθεια να παρουσιαστεί σαν ένα εισαγόμενο πρόβλημα και αποτέλεσμα αποκλειστικά της υπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, πέρα από το γεγονός ότι αύξηση των τιμών είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, πριν δηλαδή από την εκδήλωση του πολέμου, αφήνει στο απειρόβλητο το έδαφος πάνω στο οποίο διαμορφώνει και η εκτείναξη των τιμών σήμερα. Και αυτό το έδαφος είναι η πολιτική της πράσινης μετάβασης, είναι το χρηματιστήριο ενέργεια και το εμπόριο ρήπων, ζητήματα στα οποία δεν διαφωνούν τα δύο μεγάλα κόμματα και, από τη μεριά του Πασόκ, όλα τα αστικά κόμματα, αντίθετα, έχουν στηρίξει αυτές τις επιλογές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με σειρά νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελληνική Βουλή. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε. Ή ο πληθωρισμός είναι και αυτός και η ακρίβεια μόνο ένα αποτέλεσμα εισαγόμενο, πώς να το πω, της κρίσης που επικρατεί. Όταν αποδέχεις την ευρωενωσιακή αγορά, όταν αποδέχεις αν θέλετε την ίδια τη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας που μετά από ένα μείγμα επεκτατικής πολιτικής φέρνει πάντα πληθωρισμό, άνοδο των επιτοκίων, κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζητήματα στα οποία δεν διαφωνούν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Σήμερα και κατά τη γνώμη μου πρέπει να συζητηθούν. Περίπτωση. Πρέπει να συζητήσουμε τις αιτίες όλων αυτών, τι μας έφερε μέχρι εδώ και αυτά τα ζητήματα να είναι κριτήριο του λαού και μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Δεν θα ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του λεκανοπεδίου, γιατί είναι ίσως... Στην Αλφαθήνα, είναι υποψήφιο πάντως. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα, αν μπορούμε σύντομα όλοι, η κυρία Φωτίνου στο νότιο τομέα, η κυρία Βρίνα στο βόρειο τομέα, ο κύριος Καρχημάκης στα δυτικά. Η Αλφαθήνα είναι μια πολύ μεγάλη... Να βάλουμε ένα όμως. Η Αλφαθήνα είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, με φοβερές διαφορές στο εσωτερικό της. Είναι άλλο το Κολωνάκι, άλλο Κολωνός, Βοτανικός, ο Άγιος Παντελεήμονας, έτσι. Και το νούμερο ένα πρόβλημα είναι τα τεράστια προβλήματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που μένουν στην Αθήνα. Και φυσικά στο πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην πόλη όλα τα προηγούμενα χρόνια, τόσο από τη σημερινή όσο και από τις προηγούμενες δημαρχίες, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση κτλ. Η συζήτηση που αξίζει και αυτή, ειδικά στα ζητήματα το κριτήριο ψήφου των Αθηναίων να μπουν στο επίκεντρο, όλη αυτή η συζήτηση για το τι θέλουμε να είναι η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, οι άνθρωποι που φεύγουν από το κέντρο με τα πανάκριβα ενίκια, για την αυριανή μεγάλη συναυλία φέρουμε του ΚΚΕ στο μεγάλο μουσικό συνθέτη, τον Σταύρο Ξανθάκο. Θα πάει κόσμος και πέρα από το ΚΚΕ. Που είναι και μια απόδειξη πως το ΚΚΕ αντιλαμβάνεται τι ανάγκη. Είναι 7:30, είναι 7:30, σωστά. Ειρήνης και φιλίας. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας και θα ακολουθήσει μια πραγματικά σπουδαία συναυλία με σπουδαίους ερμηνευτές που κατά τη γνώμη μας είναι πραγματικά μια πολιτιστική ανάσα που την έχει ανάγκη ο εργαζόμενος λαός σήμερα. Σε συνθήκες που αν μιλήσουμε και για τον πολιτισμό με όλα αυτά που συμβαίνουν από τα γλυπτά του στο Βρετανικό Μουσείο μέχρι τον υποβιβασμό αν θέλετε των πτυχίων των αποφύτων των δραματικών σχολών σε πτυχία λυκείου και μια σειρά άλλα ζητήματα, το Χρήστο Λεοντή να μην έχει θέση στο Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και μια σειρά άλλα, νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες όχι απλά είναι σημαντικές, είναι μια μεγάλη